Τα ΣΒΑΚ, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, έχουν ως πραγματικό στόχο τη διευκόλυνση των αστικών σχεδιασμών για τα κέντρα των πόλεων και των σχεδίων της αστικής τάξης εν γέννη και έχουν και ως στόχο και τις χρήσεις γης που προκρίνει το μεγάλο κεφάλαιο. Και άρα έχουν αντιλαϊκό χαρακτήρα αφού εκπονούνται με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, την ανάπτυξη των τους επιμέρους σχεδιασμούς για χρήσεις γης και παράλληλα τα ΣΒΑΚ έχουν σχετικά όρια λειτουργίας αφού στον καπιταλισμό το κίνητρο του κέρδους και η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη, τα αντιτιθέμενα καπιταλιστικά συμφέροντα οδηγούν σε αναρχία της παραγωγής, ανισομετρία και κρίσης. Σχεδιασμός, κατά τη γνώμη μας, μεταφορών προς όφελος του λαού απαιτεί ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Την εργατική εξουσία, λέμε εμείς, την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και άρα των μέσων μεταφοράς, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό. Η λεγόμενη βιώσιμη αστική κινητικότητα επιχειρεί να εμφανίσει το πρόβλημα της μεταφοράς μέσα στον αστικό ιστό ως ένα τεχνολογικό ή ουδέτερο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Η τοποθέτηση αυτή είναι προσανατολιστική και μάλιστα σκόπιμα. Η υποταγή των σχεδίων κινητικότητας στους γενικούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου είναι προφανής. Αφού η κινητικότητα τελικά αποτυπώνει τη μεταφορά εργαζομένων από το χώρο δουλειάς, στο χώρο εργασίας, εμπορευμάτων από και προς τις πόλεις, επισκεπτών και τουριστών. Έτσι, η λεγόμενη κινητικότητα αφορά άμεσα τους σχεδιασμούς του τουριστικού κεφαλαίου και τις περιοχές της πόλης, του κατασκευαστικού κεφαλαίου για την κατανομή των επενδύσεων, του βιομηχανικού κεφαλαίου για τις μεταφορές από και προς τις μονάδες παραγωγής. Σε τελευταία ανάλυση, χρήσης γης, μεταφορές και κλαδική ανάπτυξη σχεδιασμοί συναρθρώνονται. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να εξετάσει τα σχέδια κινητικότητας ως ένα απλά τεχνολογικό ζήτημα που έρχεται να λύσει προβλήματα κινητικότητας σε μια πόλη που γενικά υπάρχει. Ερωτήματα όπως πού μένουν οι εργαζόμενοι, που εργάζονται και πώς ψυχαγωγούνται, πόσες ώρες εργάζονται, τι θα γίνει στις διάφορες περιοχές των πόλεων, τι είδους χρήσης, πόσο τουρισμός, για ποιον, σε ποιον θα ανήκουν, ποιος θα μετακινείται, με ποιον τρόπο και πότε, είναι ερωτήματα που δεν μπορεί να τα απαντήσει κανείς μεμονωμένα, αλλά συνδυασμένα. Η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις, όλοι σας, τα έχετε απαντήσει φυσικά αυτά. Για παράδειγμα, στην Αττική το σχέδιο Αθήνα 2021, ο αστικός σχεδιασμός της Αττικής, η ενίσχυση του ρόλου της οσκόβου μεταφοράς της τουριστικής και ως τουριστικός προορισμός είναι διαχρονική στόχη της αστικής τάξης που τους έχουν υπηρετήσει όλες οι κυβερνήσεις, όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι σημερινοί σχεδιασμοί του Μεγάλου Περιπάτου του Δήμου Αθηναίων ή των υπόψη σχεδιασμών ΣΒΑΚ που συζητάμε τελικά υπηρετούν τον ίδιο προσανατολισμό. Έχουν ως στόχο ουσιαστικά το ζητούμενο της κοινωνικής αποδοχής του αστικού σχεδιασμού και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί ως δεδομένο. Οι σχεδιασμοί κινητικότητας και τα ΣΒΑΚ υπηρετούν και άλλους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Ο προσανατολισμός προς την πράσινη ανάπτυξη και το πράσινο New Deal είναι κομβική πλευρά της αστικής πολιτικής στο επόμενο διάστημα, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Σε αυτό το πλαίσιο, το νομοσχέδιο αναφέρει πως τα ΣΒΑΚ θα περιλαμβάνουν διατάξεις σταδιακής απαγόρευσης γεωταχή και κυρίως μη ηλεκτροκινούμενων γεωταχή από τα κέντρα των πόλεων, όπως και άλλες διατάξεις υπέρ του περιβάλλοντος. Είναι φανερό πως υλοποιείται μια πολιτική που στοχεύει αφενός στον εξαναγκασμό αντικατάσταση των παλαιών γεωταχή με καινούρια ηλεκτροκινούμενα ως απαραίτητα για τη μετακίνηση στα κέντρα των πόλεων και αφετέρου σε έναν αποκλεισμό των πληβιακών αυτοκινήτων παλαιού τύπου από τα κέντρα των πόλεων, υλοποιώντας τους γενικότερους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς που προκρίνουν τα κέντρα των πόλεων ως τουριστικά και επιχειρηματικά κέντρα. Η διάταξη για την αύξηση της μετακίνησης με μηχανές μικρού κυβισμού, αλλά συνολικά και τα ΕΠΟ, έχει τον ίδιο χαρακτήρα της παροχής μιας εναλλακτικής λύσης μετακίνησης για τα αποκλεισμένα αυτοκίνητα. Τα ΣΒΑΚ τέλος δένονται με τον στόχο της παραπέρα διεύρυνσης της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και ως ένα βαθμό της ιδιωτικοποίησης τους. Όχι απλά δεν θα αντιμετωπίσουν τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, αλλά τις αντιστρατεύονται. Γιατί ο αστικός σχεδιασμός για τις πόλεις έχει αντιλαϊκά χαρακτηριστικά, αφού βασίζεται στις αλλαγές των χρήσεων γης προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, στον αποκλεισμό του λαού από τους τάχα ελεύθερους χώρους, στη δυνατότητα μετακίνησης μόνο στο βαθμό που υπηρετεί το κεφάλαιο. Η ανάγκη για ποιοτική κατοικία, για χωροθέτηση με ορθολογικά κριτήρια, για μείωση του εργάσιμου χρόνου εργασίας και αύξηση του ελεύθερου χρόνου, για φθηνή, αξιόπιστη, πυκνή μετακίνηση που να υπηρετεί αυτές τις ανάγκες, βρίσκεται
στον αντίποδα μιας πολιτικής ΒΑΚ που χαράσει τις μετακινήσεις με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου, τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της μίας ή της άλλης μερίδας του κεφαλαίου, το όραμα για λούτρινες πόλεις εκατομμυρίων επισκεπτών. Η βιώσιμη κινητικότητα ουσιαστικά αποκλείει από τις πόλεις μεγάλα τμήματα των εργαζομένων. Το δικαίωμα στη μετακίνηση περιορίζεται όλο και περισσότερο στη μετακίνηση από και προς τον τόπο δουλειάς και μάλιστα σε δεδομένες ώρες. Η πείρα από την καραντίνα είναι χαρακτηριστική και δεν είναι τυχαία. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων βλέπει τα μεταφορικά μέσα που είχε να απαξιώνονται και εξαναγκάζεται σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η δυνατότητα πρόσβασης της πόλης περιορίζεται για να γίνει βιώσιμη η μετακίνηση για το κεφάλαιο. Το τίμημα των μεταφορών δεν μειώνεται, αλλά ολοένα και εκτινάσεται. Οι εργαζόμενοι στις μεταφορές αντιμετωπίζουν απολύσεις και εκτεταμένη αύξηση της εντατικότητας εργασίας. Τα ΣΒΑΚ όμως έχουν και περιορισμένο αντικειμενικά χαρακτήρα. Ο καπιταλιστικός καταγερματισμός του κεφαλαίου σε πολλά αντιτιθέμενα κεφάλαια με διαφορετικά σχέδια αντικειμενικά περιορίζει το πόσο μπορεί ο αστικός σχεδιασμός πραγματικά να σχεδιάσει και να υλοποιηθεί. Πολλαπλά σχέδια χωροθέτηση εμπορικών κέντρων, τουριστικών επενδύσεων διασκέδασης και άλλα αντιπαρατίθεται μεταξύ τους για μερίδια αγοράς και κερδοφορίας. Κλαδικές αντιπαραθέσεις για το πώς η βιομηχανία και πού θα βρίσκεται. Ο αστικός σχεδιασμός προσπαθεί βέβαια να συγκεράσει ορισμένες τέτοιες τάσεις και αντιθέσεις, να κατανύμει τα κέρδη και τα μερίδια, αλλά η ανισομετρία και η αναρχία αντικειμενικά τον ξεπερνούν σύντομα. Παράλληλα, τα ίδια μέσα μεταφοράς είναι πλέον κεφάλαιο, ιδιωτικοποιούνται και λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος. Για τον λόγο αυτό, περιορίζουν τη διαθεσιμότητά τους αναγκαστικά για να αυξήσουν τα κέρδη. Και το παράδειγμα της ιδιωτικής εθνικής οδού, που δεν είναι αρκετά τα μηχανήματα τα οποία είχε για να αντιμετωπίσει μια σχετικά μικρή κλίμακα χιονόπτωση, έφτασε το αστικό κράτος να παρέμβει για να προστατεύσει τον όμιλο που εμπλέκεται στη διαχείριση. Η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία τους είναι ο πυρήνας του προβλήματος, αφού η λειτουργία τους με κριτήριο το κέρδος οδηγεί στο να επιλέγουν τις περισσότερο προσοδοφόρες διαδρομές, να κάνουν εκτός από τις προδιαγραφές ασφαλείας και συντήρησης, να αυξάνουν το κόμιστρο, να επιμένουν στην παρακολούθηση και την καταστολή των επιβατών, να αυξάνουν την εντατικοποίηση των εργαζομένων. Σε τελευταία ανάλυση, η υπηρεσία της καπιταλιστικής κερδοφορίας προκύπτει από ένα δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς που όμως κατασκευάζεται από ιδιωτικούς ομίλους με κριτήριο το κέρδος ή αγοράζει μηχανήματα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Από τα παραπάνω είναι σαφές πως ο φιλολαϊκός σχεδιασμός των μεταφορών προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη θεώρηση του τόπου κατοικίας και των χαρακτηριστικών, του τόπου και των χαρακτηριστικών της εργασίας, του τόπου και των χρήσεων γης για αναψυχή και άλλες δραστηριότητες, το χρόνο εργασίας και άλλα. Γι' αυτό πρόκειται για πολιτικό πρόβλημα και όχι για τεχνικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα φωτίζει πως η επίλυση αυτού του προβλήματος απαιτεί ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, που περνάει μέσα από την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων παραγωγής και τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής, που βέβαια μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εργατικό έλεγχο. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο, που οι κατασκευές θα υλοποιούνται από τον κοινωνικοποιημένο τομέα των κατασκευών, τα δομικά υλικά και τα μεταφορικά μέσα από την κοινωνικοποιημένη βιομηχανία, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, μόνο έτσι μπορεί να σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί και να λειτουργεί μια πόλη που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένα σύστημα μεταφοράς μέσα στην πόλη που να συνδυάζει γρήγορες, φτηνές, αξιόπιστες μεταφορές, αλληλοσχεδιασμό χρήσεων γης, μεταφοράς, οικιστικής ανάπτυξης και ελεύθερη χώρη με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων για να αλατώνει η ανθρώπινη εργασία και να αυξάνεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Οι παρεμβάσεις στο σχέδιο νόμου, στα άρθρα που αφορούν τα ζητήματα των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών, όχι μόνο δεν αγγίζουν τα πραγματικά τους προβλήματα, αλλά τα διευρύνουν. Προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται με πιο βαριά χρηματικά πρόστιμα όπως προβλέπονται στα άρθρα. Οι εξαιρέσεις κατηγοριών από το ΠΕΗ, το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, είτε με βάση τη χιλιομετρική μετακίνηση ως τα 100 χιλιόμετρα, είτε με βάση τη δυνατότητα ενοικίασης φορτηγών για μεταφορές, και την επικινδυνότητα ενισχύουν και τη συμπίεση των ήδη τσακισμένων μισθολογικών αλλά και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των επαγγελματικών οδηγών αυξάνουν. Οι παρεμβάσεις στον ΚΟΚ περιορίζονται
στον τιμωρητικό χαρακτήρα, χωρίς να ακουμπάνε τις πραγματικές αιτίες, με την πιο σημαντική από αυτές να αποτελεί η εργοδοτική τρομοκρατία, η πίεση και η εντατικοποίηση της δουλειάς για μεγαλύτερο κέρδος, που οδήγησε μόνο στην περίπτωση των εργαζομένων delivery σε πολλές απώλειες ζώων εργαζομένων το τελευταίο διάστημα. Κλείνοντας, πρόκειται με άλλα λόγια για σχέδιο νόμου που επί της ουσίας προσπαθεί να διευθετήσει πιο λεπτομερώς τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομήλων, τις ανάγκες της απρόσκοπτης κερδοφορίας τους, εντάσσοντας σε αυτή την κατεύθυνση την χρήση όλων των νέων επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τα αντίθετα φυσικά αποτελέσματα και πάλι σε σχέση με την ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων. Θα αναφερθούμε βεβαίως πιο αναλυτικά στα ουσιώδη στην κατάρθρωση συζήτηση και με αυτή την έννοια, με την προηγούμενη αναφορά, καταψηφίζουμε επί της αρχής το σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.